και περάσει ο χρόνος ομιλίας των εισηγητών. Ωστόσο, επειδή ζήτησε τον χρόνο και με την άδεια του σώματος, θα έλεγα να ομιλήσει ως προτασσόμενη δευτερολογία. Αμέσως μετά την κυρία Σταμπουλή. Κυρία Σταμπουλή, έχει το λόγο. Ναι, ευχαριστώ. Καλά, τα περί ήθους της αριστεράς επιστρέφονται στον εκτοξεύσαντα το πυροτέχνημα, προλαλήσαντα και αποχωρήσαντα. Δεύτερον, περί κλεισίματος του ματιού στην ακροδεξιά. Θέλει πάρα πολύ θράσος να μιλά για κλείσιμο του ματιού στην ακροδεξιά, μέλος του κόμματος εκείνου που έφερε και νομιμοποίησε τη light ακροδεξιά στην κεντρική πολιτική σκηνή, συγκυβερνώντας με το λαός, και έτσι έστρωσε το δρόμο στη hardcore ακροδεξιά. Ακούτε, κύριε Τριαντάφυλλε, για το κόμμα σας τα λέω. Θέλει πολύ θράσος να μιλά για κλείσιμο του ματιού στην ακροδεξιά, μέλος του κόμματος εκείνου που ξανά άνοιξε σε αυτή τη χώρα το πρώτο στρατόπεδο συγκέντρωσης μετά που έκλεισε η Γιάρος. Και μιλάω για την Αμυγδαλέζα. Θέλει πολύ θράσος να μιλά για κλείσιμο του ματιού στην ακροδεξιά, μέλος του κόμματος εκείνου, του οποίου ο Υπουργός Υγείας εξέδωσε εγκύκλιο που απαιτούσε από τους νοσοκομιακούς να καταγγέλουν τους μετανάστες χωρίς χαρτιά που ζητάνε νοσηλεία, παραβιάζοντας κάθε ιατρική διοντολογία, φυσικά αρνήθηκαν να το κάνουν, και που έβγαλε την επονίδιστη υπουργική απόφαση με την οποία διαπομπεύτηκαν οι οροθετικές και προκάλεσε άλλη μια καταδίκη από ελληνικό δικαστήριο καταρχήν και επίκειται και από το ευρωπαϊκό. Λοιπόν, να προσέχουν ποιοι μιλούν για κλείσιμο ματιού στην ακροδεξιά εδώ μέσα, γιατί δεν έχουμε μνήμη χρυσόψαρου. Τώρα, όσο αφορά το νομοσχέδιο, πραγματικά δεν μπορούμε να κάνουμε πως δεν καταλαβαίνουμε το συμπέρασμα της πολύωρης ακρόασης των φορέων που προηγήθηκε, η οποία είχε ένα σπάνιο χαρακτηριστικό. Το υποσυζήτηση νομοθέτημα απορρίφθηκε από τους πάντες. Από τους πάντες. Δεν ακούσαμε καλή κουβέντα από άνθρωπο. Δεν μπορώ να θυμηθώ άλλη φορά που να συζητήθηκε νομοσχέδιο με φορείς και να μην υπήρχε ούτε μία θετική κρίση. Ίσως με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου για τα στρατόπεδα συγκέντρωση του κυρίου Δένδια μπορώ να το συγκρίνω, αλλά και εκεί υπήρχαν και άλλες διατάξεις. Λοιπόν, ας μαζέψουμε πάλι τα κομμάτια του παζλ. Κατάδικοι για ορισμένου είδους υποθέσεις, μετάγονται σε φυλακές ειδικού τύπου, με απόφαση ειδικού οργάνου, απέναντι στο οποίο καμιά προσφυγή δεν έχει πρακτικό αποτέλεσμα, και μένουν εκεί από 10 χρόνια μέχρι για όσο θέλει αυτό το ειδικό όργανο, σύμφωνα με το πρώτο άρθρο. Εκεί, αυτός ο κατάδικος στερείται όλα του τα δικαιώματα που τα αναφέραμε και χθες. Επισκεπτήριο, επικοινωνία, εργασία, άδειες. Ζει σε μόνιμη ηλεκτρομαγνητική φραγή τηλεπικοινωνιών, για την οποία το θέμα δεν είναι μόνο το πώς γίνεται η προμήθειά της, είναι και το τι επιπτώσεις έχει στην υγεία. Άρθρο 14. Η καθημερινότητά του, που όπως ξέρουμε ρυθμίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τη διεύθυνση της φυλακής, κρίνεται από απόστρατο αστυνομικό. Απόστρατος λέγανε κάποτε, τους λέτε κομψά συνταξιούχους, αλλά ο όρος είναι αποκαλυπτικός. Οι χώροι που ζει ελέγχονται από ένοπλους αστυνομικούς, γιατί θυμίζω ότι δεν υπάρχει όριο για τον αριθμό και τη διάρκεια των εσωτερικών ελέγχων που θα ενεργούν. Μήπως με πρακτικές ανάλογες με αυτές που εφαρμόστηκαν στα Γρεβενά και για τις οποίες ακόμη δεν έχει βγει το πόρισμα της ΕΔΕ. Τι ήταν τα κόκκινα σημάδια στα σβέρκα των κρατούμενων? Όλοι ξέρουμε ότι ήταν τίζερ. Πότε θα βγει το πόρισμα και πιστεύετε ότι δεν θα επισύρει διεθνή καταδίκη? Λοιπόν, αλλά και από ένοπλο προσωπικό ιδιωτικών εταιριών φύλαξης, όπως λέει το άρθρο 16, που και το προσωπικό των ιδιωτικών εταιριών και των μη ιδιωτικών, το άρθρο 14 τους δίνει το δικαίωμα να πυροβολούν, κρίνοντας οι ίδιοι αν είναι μάταιη η τήρηση των σχετικών διατάξεων, περί προειδοποίησης κλπ. Το ίδιο συμβαίνει και σε κρατούμενους που απλώς έγιναν ενοχλητικοί στην κανονική φυλακή όπου βρισκόταν.
με την ίδια διαδικασία μετάγονται στο ίδιο ίδρυμα, σε εισαγωγικά, από 4 μέχρι επίσης απεριόριστα χρόνια. Και τέλος, και οι υπόδικοι βρίσκονται κάτω από τις ίδιες συνθήκες για να καταλάβουν τι τους περιμένει. Εκτός αν, σύμφωνα με το άρθρο 5, καταθέσουν και φροντίσουν και με προσωρινή άδεια εξόδου και να επαληθευτεί η κατάθεσή τους, ξέρετε τον όρο agent provocateur, κύριε Υπουργέ, δεν σας το μαθαίνω εγώ, εναντίον οποιονδήποτε άλλον εμπλεκομένων σε παρόμοια υπόθεση, κατάθεση που όμως δεν θα υποχρεωθούν να υποστηρίξουν διαζώσεις στο δικαστήριο. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ούτε καν θα λάβουν γνώση αυτής οι συνήγοροι υπεράσπισης. Αλλιώς, αν αρνηθούν να το κάνουν αυτοί οι υπόδικοι που θα φροντίσετε να πάρουν μια γεύση του τι τους περιμένει, θα δικαστούν ίσως με, αλλά ίσως και χωρίς συνήγορο, για κάποιες μέρες ή για πολλές μέρες της δίκης τους, ο οποίος συνήγορος, αλλά και αν είναι παρόν, πιθανόν δεν θα μπορέσει να σχολιάσει τις μαρτυρικές καταθέσεις εναντίον τους, αλλά ούτε και να πετύχει να αναγνωστούν στο δικαστήριο έγγραφα που πιθανόν να τους αθώνουν ή έστω να ελαφρύνουν τη θέση τους. Επίσης, το αποτύπωμα του DNA τους θα επιδιωχθεί να χρησιμοποιηθεί για να κλείσουν, αν είναι δυνατόν, και άλλες υποθέσεις, ώστε ακόμη και αν αθωωθούν από την πρώτη, να μείνουν όσο το δυνατόν περισσότεροι υπόδικοι σε αυτές τις ειδικές φυλακές. Περιγράφω ακριβώς αυτά που λένε τα άρθρα σας, απλά τα συνδύασα με έναν τρόπο που φροντίζει διατύπωση του νόμου να μην τον σκεφτούμε εύκολα. Κύριε Υπουργέ, μήπως η φαντασία των υπηρεσιών σας ξεπερνά και εκείνη του Κάφκα? Μήπως αγαπάτε τόσο την τροπική ζώνη και τους εξωτικούς προορισμούς του δυτικού ημισφαίριου, ώστε να θέλετε να μας φέρετε στην Ελλάδα λίγο αέρα Μεξικού ή μήπως Βραζιλίας, για την οποία δεν θυμόμαστε μόνο για το Μουντιάλ, τη θυμόμαστε και για τις αποτρόπες συνθήκες των φυλακών της? Ή ζηλέψατε τη γειτονική Τουρκία και τις φυλακές τύπου F? Ο εκπρόσωπος του συνήγουρου του πολίτη σας προειδοποίησε για τον κίνδυνο καταστάσεων Άττικα, αν επιμείνετε στο νομοθέτημά σας, και ειλικρινά σας λέω, αυτό το σχόλιο το σημείωσα στην τοποθέτησή μου πριν μας ανακοινώσετε αυτό που μας ανακοινώσετε. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, σας κάνουμε με κάθε δυνατό τρόπο έκκληση να αποσύρετε αυτό το ανοσιούργημα πριν μας βρουν χειρότερα. Ευχαριστώ πολύ. Τελευταία ομιλητρία, η κυρία Καλογερά.